Ανησυχία προκαλούν σε χιλιάδες οικογένειες τα κρούσματα ληστείων και κλοπών με την εμπλοκή οικιακών βοηθών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αλλοδαπής, η οποία εργαζόταν σε σπίτι επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη και σκηνοθέτησε ληστεία μαζί με το φίλο της. Δείτε λοιπόν τώρα μερικά από τα μέτρα που πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνετε πριν δείξετε εμπιστοσύνη σε μια υποψήφια οικιακή βοηθό. Έρχονται για να προσφέρουν υπηρεσίες. Μερικές φορές όμως μετατρέπουν τη γαλήνη μιας οικογένειας σε φιάλτη. Το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, όπου η οικιακή βοηθός σκηνοθέτησε τη ληστεία. Το σπίτι εύπορης οικογένειας προβληματίζει. Είχε βρει μια κοπέλα από μικρή αγγελία. Η κοπέλα αυτή φωτογράφησε το σπίτι, έπιασε δουλειά, έστειλε τις ανάλογες φωτογραφίες στον φίλο της και έγινε το παρατράγωνο. Κυκλώματα που χρησιμοποιούν οικιακό προσωπικό για να πετύχουν σκοπούς τους. Δουλεύουν κυρίως μέσω αγγελιών. Το μόνο που θέλουν αρχικά είναι η εμπιστοσύνη μας. Το τι βλέπουν τα μάτια μας είναι, δεν μπορούμε να το φανταστείτε. Δηλαδή να ψάχνουν τα συρτάρια, να βάζουν, να δοκιμάζουν τα χρυσαφικά. Από εκεί να το βλέπεις να παίρνεις στην τσέπη. Να βλέπεις χρήματα. Υπάρχει κάποιο φόβο από την οικογένεια. Πάντα είναι έτσι. Δύσκολη η επιλογή μιας οικιακής βοηθού, που τις περισσότερες φορές αναλαμβάνει και το ρόλο νταντάς. Κανένας δεν ξέρει την ψυχολογία αυτών των γυναικών και τι έχουν περάσει και τι κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, είναι, η ανασφάλιση είναι πάρα πολύ. Περιστατικά κακομεταχείρισης, ακόμα και κακοποίησης ανήλικων παιδιών έχουν καταγραφεί πολλές φορές. Οι γονείς κατέβηκαν στη χρήση ακόμα και κρυφής κάμερας, για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στο σπίτι του. Για να πιει νερό το παιδάκι, και έβγαλε την πίστη. Το χτύπαγε, έβριζε τους γονείς και μετά στο τέλος σας μέσω νερό λιάζει το διάλογο από τα οποία σε γράμμα αφήσει. Τι πρέπει να διαθέτει όμως μια οικιακή βοηθός για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη μας και τι πρέπει να προσέξουμε εμείς αυτήν? Να εξετάσει σχολαστικά το ιστορικό της υποψήφιας δεντάς που έχει εργαστεί. Αν στο διάστημα που είναι στην Ελλάδα έχει υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα. Να κοιτάξουν τα προηγούμενα σπίτια που έχει δουλέψει, να κοιτάξουν τα χαρτιά της. Μερικά από τα μέτρα είναι η αποφυγή των ύποπτων αγγελιών. Να απευθύνεται κάποιος σε σταθερά και εξειδικευμένα γραφεία και να έρχεται σε επαφή. Ακόμα και με το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της οικιακής βοηθού. Πάμε λοιπόν, μας, κυρία Τζανάκη, να δούμε αυτούς τους τρόπους για να είμαστε σίγουροι από την αρχή. Καταρχήν, τα γραφεία ευρύσεως εργασίας και το δικό σας και τα υπόλοιπα γνωρίζουν το ιστορικό αυτών των γυναικών όταν τις στέλνουν στο σπίτι. Εσείς με ποιο τρόπο τις τσεκάρετε, για να το πω απλά? Λοιπόν, καταρχάς, οποιοδήποτε εργοδότης θέλει να απασχολήσει μια κοπέλα στο σπίτι του, είτε για babysitting, είτε για οικοβοηθό, είτε για γυροκόμο, το βασικότερο απ' όλα θα πρέπει να αποτανθεί σε ένα γραφείο που πάνω απ' όλα είναι νόμιμο. Θα πρέπει δηλαδή το πρώτο που θα ζητήσει από την επικοινωνία του με το γραφείο να είναι ο αριθμός άδειας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, η κοπέλα λοιπόν εμάς που έρχεται εδώ πέρα στο γραφείο, με το βιογραφικό που κάνουμε, παράλληλα κρατάμε και τη συστατική επιστολή. Κοπέλες που δεν έχουν συστάσεις, τουλάχιστον στο δικό μας το γραφείο, δεν τις παίρνουμε, δεν τις προωθούμε στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κανόνας. Τσεκάρετε εσείς τα χαρτιά τους, αν αυτές οι γυναίκες έχουν σωστά ή πλαστά χαρτιά, αν έχουν σωστά έγγραφα, αν αυτές οι συστατικές επιστολές που σας φέρνουν είναι πραγματικές συστατικές επιστολές. Βεβαίως, γιατί ακούσαμε ότι ακόμα και τέτοια περιστατικά υπάρχουν με πλαστές συστατικές επιστολές. Βεβαίως, αυτό είναι το βασικότερο, αυτό θα σας έλεγα με προλάβατε, ότι έχουμε τσεκάρει συστατικές επιστολές οι οποίες είναι αναλυθείς, είναι ψεύτικες. Έχουν βρει δηλαδή μία φίλη τους. Τους δίνει εκεί πέρα ένα τηλέφωνο, τους γράφει και πέντε κουβέντες, που αυτό εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το τσεκάρουμε. Εσείς δηλαδή τηλεφωνείτε, φαντάζομαι. Εσείς ως γραφείο τηλεφωνείτε, φαντάζομαι, σε προηγούμενους εργοδότες. Όχι μόνο, και αν κάποιες συστάσεις μας φανούν ότι είναι ύποπτες, τέλος πάντων αυτό το κρίνουμε εμείς. Συνεργαζόμαστε και με γραφείο, με ιδιωτικό γραφείο ερευνών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη δεύτερη φάση, κυρία Τζανάκη. Βάζουμε μια τέτοια γυναίκα στο σπίτι μας και ξεκινάει να δουλεύει. Μήπως και εμείς δεν πρέπει να είμαστε τόσο επαναπαυμένοι, παραδείγματος χάρη να μην βγάζουμε χρήματα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ίσως συνήθως είναι και σε ανάγκη, να μην δείχνουμε πού είναι το χρηματοκιβώτιο ίσως στο σπίτι μας, να μην δείχνουμε μεγάλη εμπιστοσύνη με λίγα λόγια. Σίγουρα η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ξέρουμε βασικά να κρατάμε στις αποστάσεις. Είναι ο εργοδότης, είναι ο εργαζόμενος. Δεν πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα όρια, αυτά που πρέπει να διαχωρίζουν και τις ιδιότητές τους.
Και σίγουρα αυτό που είπατε, και το καλύτερο εγώ το λέω σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, για οικοβοηθούς, που βάζουμε ανθρώπους μέσα στο σπίτι μας, που σίγουρα παίζονται πάρα πολλά, καλό θα ήταν να βάζουμε και κάποιες κάμερες, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, πόσο κρατάω, και να το κάνουμε. Κρατάω, κυρία Τζανάκη, αυτό που μου λέτε, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στην αρχή και να δείχνουμε εμπιστοσύνη μόνο στην πορεία και όταν ο χρόνος το δοκιμάζει. Ακριβώς. Και να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Ποτέ εμπιστοσύνη σε κανέναν και με τίποτα. Βεβαίως δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Προς Θεού. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, αλλά και πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Τζανάκη.